Το λέει και ο... Τους που με δάει. Πώς πήρε το παπάς αυτό. Μουλατσότης. Ναι, ναι. Και με πέντε φορά τύχε τον άκουσαμε. Μάλιστα. Ναι. Κατάλατε τι γίνεται. Ο Θεός βοηθός. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε, όχι για να πάμε καλά, δεν πάμε. Έχω πει πολύ. Έρχεται η μέρα της Χρήστος. Ναι, έτσι, έτσι γίνουν τα πράγματα. Και βλέπουμε εδώ που μέσα στην εκκλησία που ο άνθρωπος αναγεννιέται, έχω παρατηρήσει, έχουμε παρατηρήσει όλοι μας και το έχουμε κάνει, πώς θα το πω τη λέξη, το έχουμε κάνει αρχή οι περισσότεροι άνθρωποι. Λέμε στα παιδιά, κοινωνία, δώσε. Θέλουν κοινωνία τα παιδιά, ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε παιδιά. Ποιος μπορεί να μου πει και να μου αναπτύξει ότι η δικιά σας η ψυχή και η δικιά μου και η κάθε ψυχή έκαστος σε όλο τον κόσμο έχει ηλικία. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Όχι. Λίγο, ξέρω ότι θα πω. Ηλικία δεν έχει. Όχι, ηλικία δεν έχει. Δεν έχει. Αλλά να σου πω γιατί το δεν αυτό. Η ψυχή είναι άφθαρτη. Όχι, λίγο. Λίγο και μετά θα πάει στο λόγο. Λοιπόν, ηλικία δεν έχει. Αυτό που έχει η ψυχή είναι ποιο. Να εφραίνεται μέσα στο θυσιαστήριο. Δηλαδή, άραγε εφόσον δεν έχει ηλικία του παιδιού, της μάνας, της γιαγιάς, του παππού, τις ηλικίες κατά κόσμο και κατά σάρκα που βλέπουμε, στην ψυχή δεν υπάρχει. Άραγε, γιατί δεν σπρώνουμε και τον εαυτό μας και να πούμε και εμείς κοντά και να ζήσουμε πιο πολύ Χριστό. Ή μήπως βγαίνει αυτό που λέει ο κόσμος, όχι και πολύ. Μια φορά το Πάσχα, Χριστούγεννα, εκεί φτάνει τόσο. Είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή, την Εκκλησία και τη σωτηρία μας την κατατάσσουμε σε τρεις περιστάσεις, σε τρεις εποχές για να πάμε κοντά και στην Εκκλησία. Και λένε πολλοί πατέρες ότι πάμε αυτές τις εποχές μόνο για να βγάλουμε χρυσό δοντάκι και τις άλλες μέρες τι κάνουμε. Στην Εκκλησία πρέπει να είμαστε καθημερινό. Αν δεν πάμε εκεί μέσα στην Εκκλησία να κοινωνήσουμε, τουλάχιστον η Εκκλησία πρέπει να είναι και σπίτι μας, η Αγία Γραφή. Αλλά εφόσον πάει το παιδί για να κοινωνήσει, ας πούμε ότι πάει 4 φορές τη βδομάδα, επειδή είναι μικρό παιδί, ο μεγάλος, τώρα που υπάρχει λοιμός από λόγου Θεού για να στηριχθεί, υποχρεωτικά 2 φορές το μήνα πρέπει να κοινωνάει. Για να κοινωνάει όμως πρέπει να κάνει κάποιον αγώνα. Έτσι. Να παραμερίσει πολλές ειρήνες. Πολλά πράγματα. Α, πρέπει να πάω εδώ που να κάνω εκεί. Α, και με έχουν καλέσει εδώ και εκεί και θα φάμε και θα κάνουμε. Δηλαδή, αυτές τις επισκέψεις τις έχουμε αναγκαίες. Το αύριο που θα χτυπήσει η καμπάνα και λέμε τον κακομύρη, τι κακομύρα έφυγε. Μα αύριο θα είμαστε εμείς και δεν το ξέρουμε πότε θα είμαστε ή είμαστε έτοιμοι. Δεν το έχουμε πάρει μέσα σοβαρά. Δεν το έχουμε πάρει σοβαρά. Και αφήνουμε για το αύριο, για τους άλλους και επειδή τα μικρά παιδιά είναι μικρά και έχουν την ευχαίρεια για να δυναμώσουν μέχρι να μεγαλώσουν. Εμείς δηλαδή τι, τελειώσαμε. Τι είμαστε εμείς. Θέλω εκεί να το προσέξουμε αδέρφια μας, διότι είναι φοβερό σημαντικό. Διότι αυτές οι δοκιμασίες που μας μαστίζουν και μας έχουν περιτριγυρίσει και το κάθε σπίτι έχει τη δοκιμασία του και εγώ πιστεύω και εσείς, ανάλογα, άλλο μπορεί να έχει λίγο, άλλο, πάντως όλα τα σπίτια έχουν κάτι. Λίγος πολύ. Όταν κάνουμε μυστηριακή ζωή, όποια δοκιμασία και να είναι, την περνάμε ανέπαφα και εφραίνοντα, δηλαδή με χαρά. Διότι προπορεύεται ο Κύριος μέσα μας. Όταν ψάχνουμε το πρωί να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, να στηριχτούμε, του δίνουμε την εμπιστοσύνη, Κύριε, ξεκινάω, ξέρεις που θα πάω Κύριε. Το καθημερινό που πάω εγώ στα Μάμαρα, άλλο στο Μανάβικο, άλλο εδώ, άλλο εκεί, ο καθένας στη δικιά του δουλειά. Λοιπόν,
θέλουμε τη στήριξη από το άνωθε. Πρέπει να προσευχηθούμε, να τον παρακαλέσουμε. Το βράδυ τελειώσαμε. Πήραμε πολλά από το τι απολαβές και τι κέρδη είχαμε. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι και να προσευχηθούμε και να του πούμε ευχαριστούμε Κύριε για τη σήμερον ημέρα που μέχρι τώρα και να τον ευχαριστήσουμε και για το βράδυ που θα κοιμηθούμε. Βέβαια, το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει, δηλαδή, και αν το κάνουμε, μέρη, βράδυ, και την που τρώμε και, και αν το κάνουμε, θέλω να πω κάτι για να το ξεδιαλύνω εκεί λίγο. Και αν το κάνουμε, το κάνουμε άραγε από συνήθεια ή από αγάπη προς το Θεό και επειδή πρέπει να είμαστε κοντά στο Θεό διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι, οι επιλογές μας όλες, γιατί θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Ήτανε δύο παιδάκια και παίζανε και λέει ένα παιδάκι στο άλλο Νίκο δεν ξανάρθουμε στη γειτονιά σου να παίξω, θα έχουμε κάθε μέρα και παίζω συνέχεια. Έλα βρε Μιχάλη λέει γιατί ξέρω εγώ, όχι λέει δεν ξανάρθουμε λέει, λέει γιατί εγώ έχουμε συνέχεια. Έλα και εσύ μια φορά στη δικιά μου γειτονιά που είναι πιο κάτω, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί του λέει δεν με αφήνει ο μπαμπάς μου και του λέει ο Μιχάλης του Νίκου, καλά Νίκο λέει, φοβάσαι τον μπαμπά σου, του λέει, όχι δεν φοβάμαι, απλά του το πει, τον αγαπάω και δεν θέλω να τον εστραχωρίσω. Αν και εμείς έχουμε αυτό το κίνητρο να μην στραχωρίσουμε το Θεό, να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πετύχει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, στον εαυτό μας, γύρω από τον εαυτό μας, στο σπιτικό μας. Τώρα έχουμε. Έχουμε λίγο. Λοιπόν, για πες το 107. Θα πει αυτό και να τελειώσουμε γιατί είναι ναι, ναι. Ώρα πρέπει να φύγει. Να πείσουμε. Να πείσουμε. Τι απροσμέτρητα μεγάλη τιμή να ανοίγουμε τα χείλη μας ενώπιον του Θεού, να μιλούμε μαζί Του, να μπορούμε να αναφέρουμε τις ανάγκες μας, να Του αναφέρουμε τις ανάγκες μας, να Τον ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες Του, να εννοούμε τη μεγαλοσύνη Του, να είμαστε βέβαιοι ότι δέχεται τις ευχαριστίες μας και τους ένους μας και το υψηλότερο πνευματικό μας αίτημα, η σωτηρία της ψυχής μας, δεν μένει από Αυτόν αναπάντητο. Σε ποιο άλλο πόν της ποιητικής κρίσεως δόθηκε τόσο μεγάλο προνόμιο. Λοιπόν, και λέω, πολύ ωραία, και λέω, μπορείς Γιώργο να το ξεκινήσεις λίγο πάλι, αυτό, και να σου πω στο κάπου. Τι απροσμέτρητα μεγάλη τιμή να ανοίγουμε τα χείλη μας ενώπιον του Θεού, να μιλούμε μαζί Του, να μπορούμε να Του αναφέρουμε τις ανάγκες μας. Ωπα, εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ερωτώ. Κάνω μία ερώτηση για να βγει το θέμα πιο ξεκάθαρο και να το πάρουμε όλοι μας και εγώ πάλι να το πάρω, διότι το έχω ανάγκη εγώ. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός που θα πάμε και θα του μιλήσουμε, έστω και η μάνα μας ακόμα και η μάνα μας και ο πατέρας μας, δικό μας πρόσωπο ή κάποιο άλλο, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε, ονομάζετε εσείς κάποιο άτομο που θα μπορούμε να του προβάλλουμε τα αιτήματά μας, τα προβλήματά μας και τις ανησυχίες μας και τις ανάγκες μας και, τις ανάγκες μας, και να μας καθησυχάσει σε τέτοιο βαθμό που να είμαστε ήσυχοι. Ποιος είναι αυτός. Ερωτώ, υπάρχει απάντηση. Πλην το Θεό. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, χάνουμε το σπουδαιότερο μέσο, άδερφοι μου. Το έχουμε τόσο απλόχερα, τόσο κοντά μας, τόσο αυτό και ψάχνουμε σε μικροπράγματα. Σε μικροπράγματα ψάχνουμε. Άραγε, στο τέλος, λέει κάτι, πήγαινε τώρα με τέλος. Σε ποιο άλλο υλικό όν της εκεί. Λοιπόν, άραγε, λέει, άραγε μέσα στην πλάση, στην ανθρωπότητα, ποιο όν. Ποιο στοιχείο ανθρώπινο μπορεί να πάτε και να στηριχθείτε και να πείτε αυτά και να αναπαυθείτε, υπάρχει κάτι άλλο
που θα μπορείτε πλην το Θεό. Το λέει μέσα, όχι. Και εμείς επιμένουμε τα προβλήματά μας να τα λύνουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι εύχομαι μέσα εδώ να μην γίνεται αυτό. Στην Κατίνα, στη Βασιλική, στη γειτόνισσα και εδώ εκεί. Δεν λύνονται, αδέρφια μου, εκεί τα προβλήματα. Δεν λύνονται εκεί τα προβλήματα. Δεν λύνονται εκεί. Όχι. Όχι. Εγώ χάρηκα με μία λέξη που άκουσα. Ότι το παιδί σου που πάει σχολείο, ο δάσκαλος παρατήρησε και είδε κάτι. Και λέει, παιδί μου, πού το ξέρεις. Άρα και είδε υποδομή πίσω από το παιδί. Κάποιος δούλεψε. Εύχομαι η δουλειά αυτή πέφτει σε όλους μας, τους μπαμπάδες, τις μαμάδες, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, εμείς. Ασχέτως αν ο κόσμος θέλει να αλλάξει τα πάντα, διότι ζει σε μια τρελή εποχή, εμείς δεν θα φύγουμε από το Θεό, διότι ο Θεός μας έφερε, ο Θεός θα μας ξαναπάρει. Είναι και η αμαρτία που θα κάνει, που κεντάει μέσα, παντού. Αφού ο παπάς σήμερα είπε ο Τιμόθεος, ότι δεν ήταν άρρωστος μήνες. Είχε χειρουργηθεί. Ναι. Του είπαν οι γιατροί να μην έρθει, ίσως δεν και γεια. Και λέει ότι με κένταγε να μην έρθω. Αλλά είπα, λέει, του πονιούρα αυτό, δεν θα σου περάσει. Γιατί άκουγα, λέει, είπε ο γιατρός να μην πάω. Δε... Και όμως ήρθα, λέει, και είσαι όλα, λέει, του πονιούρου. Λογισμός δηλαδή, είχε, ναι, ναι, είχε λογισμό. Ναι. Θα πούμε μετά μαζί στο τέλος το υπερμάχος, το τέλος. Βάσομαι τον πολυτιμότερο αγαθό της ψυχή μας. Ναι, Πάτε λοιπόν σε όλοι και αυτού του όνομά σου. Ευρέπει ο Σιγητή, 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 ο Έχουμε ακόμα ένα θέμα σε 15